Με προκλητικέ αναφορέ στην Ελλάδα, κυκλοφορεί ο τουρκικό τύπο που βλέπει προβοκάτσια σε αυτή τη φορά στη Θράκη, ενώ δεν λείπουν και τα επικριτικά σχόλια στον Αμερικανό πρέσβη Τζορτ Σούνι, αλλά και προκλητικοί χάρτε με την εμβέλεια του Ταϊφούν. Το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ ειδικότερα ανέφερε: Έξι από τα τεθωρακισμένα οχήματα που παραχωρεί η Γερμανία έφτασαν στην Ελλάδα. Όλα θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στη Δυτική Θράκη, όπου υπάρχει πυκνή παρουσία τη τουρκική μειονότητα. Η Ελλάδα πρόσθεσε κι άλλη προβοκάσια στα νησιά του Αιγαίου και στο ζήτημα αυτό είναι και οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Το ρεπορτάζ συνέχισε αναφέροντα: Η Θάσο είναι από τα νησιά που σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λοζάνη έχει αποστατικοποιημένο καθεστώ. Το νησί στρατιωτικοποιήθηκε ενάντια στι συνθήκε. Πραγματοποιήθηκε τελετή για την απελευθέρωση του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανάμεσα στου καλεσμένου ήταν και ο ελληνική καταγωγή πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερική στην Αθήνα, Τζορτ ο Υπουργός Άμενας της Ελλάδα στην ομιλία του στην τελετή στόχευσε την Τουρκία, αναφέρει το ρεπορτάζ, καθώς πήρε υποστήριξη από την παρουσία του Τσούνη, δήλωσε χαρακτηριστικά πως η παρουσία του Τσούνη είναι ένα μήνυμα προς αυτούς που στη λίστα των διεκδικήσεών τους βάζουν και τη θάσο. Από τον τουρκικό τύπο τη Παρασκευή, δεν έλειψαν και οι αναφορέ στην επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Ουκρανία. Η Χουριέτ λέει χαρακτηριστικά για το ταξίδι του Έλληνα υπουργού εξωτερικών ότι μα επιτέθηκε ακόμη και από το καταφύγιο, ενώ γίνεται αναφορά και στι προκλητικέ δηλώσει του Τούρκου υπουργού βιομηχανία, ο οποίο είπε ότι ο πύραυλο τα εφούν προκάλεσε φόβο στην Αθήνα. Μάλιστα, η καρτική τηλεόραση τη γειτονική χώρα έδειξε το χάρτη που βλέπετε που δείχνει την υποτιθέμενη εμβέλεια του βαλιστικού πυράβλου που φαίνεται να φτάνει στη Βουλγαρία.